Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζει τη δράση στο παγκόσμιο Challenger Boccia που αποτελεί προθάλαμο των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου και φιλοξενεί η πόλη του Ηρακλείου στο κλειστό γυμναστήριο 2 Αωράκια. Σε ό,τι αφορά τα ατομικά αγωνίσματα, η αυλαία πέφτει την Τετάρτη με τη διεξαγωγή των τελικών και τις απονομές. Η ελληνική αποστολή τα έχει πάει περίφημα και έχει καταφέρει να αποσπάσει σπουδαίες προκρίσεις στην νοκάουτ φάση της διοργάνωσης, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Την Πέμπτη, η σκυτάλη θα δοθεί στα ομαδικά αγωνίσματα που η κάθε χώρα εκπροσωπείται από το δικό της ζευγάρι σε επιμέρους κατηγορίες, με τις απονομές να έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το περιμέναμε πώς και πώς να γίνει αυτό το τουρνουά στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε όλα τα προσόντα να οργανώσουμε όχι μόνο Challenger, αλλά και πάρα πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως είναι παγκόσμιο, όπως είναι ευρωπαϊκό. Το πάντα μπορούμε να οργανώσουμε. Είναι μια πολύ καλή διοργάνωση. Είναι από το πρώτη φορά που είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι και εμείς οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι που έχουμε τα σχολεία τους είναι πολύ πολύ ευχαριστημένοι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με πρωτοστάτη τον Γιώργο Καπελάκη και σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου έχει δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά από διάφορα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου να παρευρίσκονται στις κερκίδες του γηπέδου, ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το άθλημα του Μπότσια. Τα παιδιά χθες με κάνανε να αισθανθώ πολύ, πολύ, πολύ καλά, γιατί έπαιζα εγώ και φωνάζαν το όνομά μου. Ήταν πολύ, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μου δώσανε δύναμη πολύ. Και εν τέλει κέρδισα και τον αγώνα γι' αυτό. Πραγματικά οι αγώνες εξελίσσονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το πρόγραμμα κυλάει κανονικά. Όλοι οι αθλητές είναι κατενθουσιασμένοι και με τη διοργάνωση και με τον αγωνιστικό χώρο και με όλα αυτά που τους προσφέρουμε. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η διοργάνωση θα έχει ένα πολύ δυνατό αντίκτυπο και σε αθλητικό επίπεδο στη χώρα μας, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο πώς μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως θέλουν βελτιώσεις. Η ελληνική ομάδα στην πλειονότητά του της πάει πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό που έχουμε καταφέρει να φέρουμε εδώ στο Ηράκλειο είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Θέλουμε αυτό να το διαδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και μακάρι αυτό να είναι η αφορμή για να διεκδικήσουμε στο μέλλον και άλλες διοργανώσεις.